ον αυτός καθεαυτόνεξ να παγίσει άνθρωπος αιτίας έτσι, είτε υπό αρχιερέως είτε παράδοκινος, θόλο και συνεργεία του πονηρού, τι ούτων υπέστη ολίσθη. Ευδόξον ο Θεός αγαθός και πολύ εξοχών την αυτού θεωτά της Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, εκφράζω τις ευχές του για να είναι η μνήμη του Μακαριστού, άρχοντος του Πατριαρχείου, Σταύρου, αιωνία, στους συγγενείς τους, στους οικείους του, στο λαό της πόλεως και του νομού μας. Στους δε συγγενείς μεταφέρω τις ευχές του, ώστε να έχουν την εξίψους δύναμη και παρηγορία. Σεβασμιότατε, να μου επιτρέψετε να μεταφέρω στην Τικατέρα, στους συγγενείς, στους φίλους και στις συνεργάτες στο έγνης του Σταύρου Παπαδόπουλου, τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, μαζί με την ΕΣΑΗ ευγνωμοσύνη του για την μεγάλη προσφορά και στήριξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Νοτιοανατολική Ασία, στο Χονγκ Κονγκ, το αείμνης του Άρχοντα και Ευεργέτη Σταύρου Παπαδόπουλου. Πριν από 25 χρόνια, όταν η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν περίστατη στο Χονγκ Κονγκ, μετά από την ανεξαρτησία του Χονγκ Κονγκ από την Αγγλική κυριαρχία, οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας απέσυραν την παραχώρηση, έκαναν ανάκληση της παραχώρησης του ναού που χρησιμοποιείται από τους Ορθοδόξους και έτσι η Εκκλησία μας ήταν περίστατη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενθυμούμε μαζί με τον Σεβασμιότατο κ. Νικήτα που ήταν τότε Μητροπολίτης να περιφερόμαστε με τάχια σκέπη και τις ιερές εικόνες μέσα σε βαλίτσες και να πηγαίνουμε από αίθουσα σε σχολική αίθουσα και από αγγλικανικό ναό σε καθολικό ναό για να μπορούμε να τελούμε τα της λατρείας μας και ως αμήνα σωτηρίας και δύο δώρα ήρθε ο Άρχοντας ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος και με δική του φροντίδα και αγάπη και στήριξη αγοράστηκε το ακίνητο που προσέφερε με πολύ αγάπη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ιερά Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ και στεγάστηκε ο πρώτος Ορθόδοξος ναός, το Αγίου Λουκά, ο οποίος μέχρι και σήμερα υπάρχει εκεί και τελείται η Θεία Λειτουργία και όλες οι ακολουθίες για την Ορθόδοξη κοινότητα των αδελφών μας που ζουν στο Χονγκ Κονγκ. Ήταν ειδικό χρέος και σε μένα προσωπικά, αφού έζησα όλες αυτές τις στιγμές εκείνη την περίοδο μαζί με τον Σεβασμιότατο, να βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας ως αντίδωρο, ελάχιστο αντίδωρο, σε αυτό το μεγάλο έργο και προσφορά του αείμνης του Άρχοντα Σταύρου Παπαδόπουλου. Ο Θεός να τον αναπαύσει εν ειρήνη, να τον κατατάξει μαζί με όλους τους οσίους και αγαπητούς χριστιανούς που βρίσκονται στην αγκαλιά του και να δίνει παρηγοριά σε απομείνατες συγγενείς με την προτροπή να συνεχίσουν να δίνουν καλή μαρτυρία για αυτό που υπήρξε ο αείμνηστος και που θα τον ευθυμούμαστε πάντοτε για τη μεγάλη του προσφορά και αγάπη προς την Εκκλησία, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Πολύ αγαπημένε, μας μάθουν. Θα ήθελα να σου απευθυνθώ και να απευθύνω τον έστατο χαιρετισμό από τα Κατσέικα. Ήσουν της Καλαμάτας εκλεπτότερος ανθός. Παιδί στα μακρινά τα ξένα κάποτε, χωρίς στήριξη καμιά. Την τύχη σου με πείσμα αναζήτησες και όλες τις πόρτες τις κλειστές με την τόλμη σου και την αξιοσύνη σου τις άνοιγες. Πάντα με αξιοπρέπεια και τιμή. Με την τύχη πολλές φορές αναμετρήθηκες και έβγαινες πάντα, μα πάντα νικητής. Μία πάνω, μία κάτω, αλλά πάντα νικητής. Ώσπου η τύχη κάποτε κουράστηκε, σου χαμογέλασε και υποτάχθηκε σε σένα με υποχωή. Γνήσιο τέκνο ελληνικό, κοσμοπολίτης Έλληνας, στον κόσμο ξακουστός. Το ελληνικό δαιμόνιο πνεύμα σου στα ξένα εμεγαλούργησε και η φλόγα της ανθρωπιάς σου δεν έσβησε ποτέ.
Χριστέ, ο νόστος της ιδιαίτερης γλυκιάς σου πατρίδας, πάντα άσπιστος, σε διαφέδευε. Δεν σε άφηνε ποτέ να την ξεχάσεις. Σε έφερνε με δύναμη πάντα κοντά της, και έπεισκε την Ελλήνη σε στασιά στην Άγια Αγκαλιά της. Κι όλα αγαπημένα μας που στα ουράνια με παίρνεις, το μακρύ αριθμολόγιο της ανθρωπιάς σου θα την κρίσεις. Θα θυμηθείς τις καλοσύνες που έκανες και έχεις ξεχάσει. Θα κουραστείς να ακούς πόσους πολλούς βοήθησες, πόσους αμέτρητους ευεργέτησες, σε πόσους έδωσες δουλειά και χόρτασα ψωμί, σε πόσους πολλούς αχρέια χάρισες και αιώνια θα σε ευγνωμονώ. Και τώρα η ιδιαίτερη πατρίδα σου, η Καλαμάτα μας εδώ, που τόσο την αγάπησες και τόσο της προσέφερες, προσμένει με περηφάνεια, με ευγνωμοσύνη και θλίψη, περισσεί στο άγιο χώμα της να σε δεχθεί. Αιώνια να αναπαυτείς, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία η μνήμη των καλών σου έργων, αιωνία η μνήμη της ανθρωπιάς σου και της αρχοντιάς σου. Πολύ αγαπημένε μας, σύζυγε, πατέρα, αδερφέ, παππού, προσπάκου, θείε, ξάδερφε, καλό ταξίδι. Αγαπημένε ξεχωριστέ και επιστήμη ευήλεστά μου, σήμερα είμαστε συγκεντρωμένοι με λεπτό, προκειμένου να σε συνοδεύσουμε στην πορεία σου προς την αιωνιότητα. Με βαθύτατη συγκίνηση βιώνουμε το τέλος του πολυκύμακου ταξιδιού της ζωής σου, που ήταν γεμάτη από πλήθος επιτευγμάτων, εμπειριών και δραστηριότητες και απλώθηκαν από την αγαπημένη σου γενέτειρα την Καλαμάτα μέχρι την Αμερικανική Ήπειρο και το Χονγκ Κονγκ. Ξεκίνησε σε ηλικία 18 ετών, φορτωμένος με όνειρα και φιλοδοξίες για το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Σε χρόνο ρεκόρ έμανε στην τέχνη της πυροσαγωγίας, καταπλήσοντας τους πάρτες με το απίστευτο ταλέντο σου και την ταχύτατη πρόοδό σου. Στα 20 σου χρόνια είχες ήδη αποκτήσει το δικό σου εργαστήριο και προωθούσες μόνο σου τα κοσμήματα που κατασκεύαζες στο Σάο Πάολο αρχικά και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη συνέχεια. Έκανες οικογένεια και απέκτησες τον Παναγκότ, την Ελένη και την Μαρίνη, ενώ η επαγγελματική σου δραστηριότητα συνεχώς διευρύνεται. Όμως, η εγγενής τάση σου για περαιτέρω εξέλιξη σε οδήγησε στη Νέα Υόρκη, την καρδιά της αγοράς του χρυσού και των πολιτικών λίθων. Εκεί δημιούργησες μια σπουδαία επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων, την Άπιθε. Στην επιχείρηση αυτή, έχοντας συνεργάτες ξεχωριστούς σχεδιαστές, χρυσοχώους και ειδικούς τεχνίτες, αλλά και τα αδέρφια σου Γιάννη, Γιώργο και Διονύση, η δημιουργία εκπληκτικών κοσμημάτων προκάλεσε το ενδιαφέρον των κορυφαίων κοσμηματοπολίων όπως το Tiffany's, το Cartier, το Fortunoff και άλλα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Καλιφόρνια, σε περίοπτη θέση προεβάλλοντα κοσμήματα με την υπογραφή σου, τη δική σου υπογραφή. Το 1972, κοινός φίλος με έφερε στο γραφείο σου, μόλις είχα έρθει στη Νέα Υόρκη για μεταπτυχιακές σπουδές, αφού πρώτα θα εργαζόμουν για την εξασφάλιση των σχετικών εξόδων. Με προσέλαβες αμέσως, δείχνοντάς μου μεγάλη συμπάθεια. Έτσι, εργαζόμενος στην επιχείρησή σου, ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές σπουδές μου, χρωστώντας σου γι' αυτό απέραντη γνωμοσύνη. Στην καρδιά του Μακάταν έζησα από κοντά την έγκλη της δραστηριότητός σου και την εντυπωσιακή ανέλυξή σου στον κύκλο του χρυσού και των πολιτικών λίθων. Απέκτησες τότε και το τέταρτο παιδί σου, τον Τάιμ. Ενώ η φήμη σου είχε φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο, τότε, το φθινόπωρο του 1972, άρχισες να ενισχύσεις
των κορυφαίων εμπόρων πολιτήμων λίθων στη Νέα Υόρκη και η φίλη σου απλώθηκε παντού. Απέκτησε στη Βραζιλία ορυχεία εξόρυξης διαμαντιών, αλλά και Αλεξανδρίτη, με τους Ιάπωνες εμπόρους να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του. Αργότερα μετέφερε στην έδρα σου, την έδρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σου, στο Hong Kong, όπου η Emerald Minds έλαψε και κέρδισε το ενδιαφέρον της αγοράς της Ανατολικής Ασίας. Σπουδαίοι πελάτες και εξέχοντες φίλοι σου, όπως ο Σουλτάνος του Μπρουνέι, αποτελούσαν το αγοραστικό κοινό των δημιουργιών σου. Αισθάνθηκα μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια όταν σε ένα περιοδικό της αεροπορικής εταιρείας Λουφτχάνσα διάβασα ότι ο Σταύρος Παπαδόπουλος θεωρείται ως ο καλύτερος εκτιμητής σμαραγδιών του κόσμου. Το 1992 ανέλαβε στα ηλία της αγαπημένης σου μάνας Δίας, την οποία ανέβασε στην κορυφή του ποδοσφαίρου μας, την πρώτη εθνική κατηγορία, όπου διέδρεψε για μία πενταετία μέχρι το 2000. Αργότερα ανέλαβε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς την συνεχεία το Μεσσηνιακό, τον οποίο από το τοπικό αεραστεχνικό πρωτάθλημα τον οδήγησε στην πίτα εθνική κατηγορία. Κορυφαίες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου υπήρξαν φίλοι σου. Πελέ, Ζαγκάρο, Ζαϊζίνιο, αλλά και μεγάλοι επιχειρηματίες και πολιτικοί. Άφησες το στίγμα σου και στη Βραζιλία όταν απέκτησες την ποδοσφαιρική ομάδα Ζακαρέη του Σάο Πάολο, της οποίας στο γήπεδο φέρει και τώρα, σήμερα, το όνομά σου, Εστάδιο Σταύρος Παπαδόπουλος. Υπήρξες ευεργέτης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, κυρίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, το οποίο για τον Πατριάρχο του Βαρτολομαίου σου απένιμε τον υψηλότατο τίτλο του Μεγάλου Άρχοντος Μαΐστρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Επίσης υπήρξε ευεργέτης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας του Hong Kong και χορηγός έδρας διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Αναφερόσουν με υπερηφάνεια στην ενέτειρά σου την Καλαμάτα. Αγαπούσες υπέρμετρα τους συμπατριώτες σου και πάντοτε ήθελες μόνο να προσφέρεις, είτε με το ποδόσφαιρο, είτε με το φιλοξένεια που αγόρασες και ανακαίνησες, είτε με τα κοσμοτοπολία fine gems που ανέπτυξες στην Καλαμάτα, την Πάτρα, τον Βόλο, την Μύκονο, αλλά και στην καρδιά της Αθήνας, την Λόγκο, την Βουρεστή, είτε με την εφημερίδα Σημαία, της οποίας υπήρξες ιδιοκτήτης επί μία πενταετία, και τον τηλεοπτικό σταθμό NET, του οποίου υπήρξες επίσης μεγαλομέτωπος για ένα διάστημα. Τελευταίο απλό σου έργο στην αγαπημένη σου Καλαμάτα είναι το Παπαδοπούλιο, ο οίκος φιλοξενίας και ιδιωμένο. Μια πολυτελής μονάδα με τέλειο εξοπλισμό και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που την κάνει να ξεχωρίζει και να συγκρίνεται μόνο με διακεκριμένες μονάδες του εξωτερικού. Αγαπημένοι μας κύριε
Αγία Σταύρα. Είμαι γλυκής ο θάνατος, μόνο όταν κοιμόμαθα εις την πατρίδα, τραγούδησε ο Κάρλος. Και έφτασε η ώρα, κύριε Σταύρα, να επιστρέψετε, να γίνετε και να αναπευθείτε στην αγαπημένη σας Καλαμάτα. Πολύτιμο ο Σταυρό θα σας κρατήσουμε στη σκέψη μας και στη θύμησή μας. Ως έναν άνθρωπο της συνεχούς προσφοράς και της ατελείωτης αγάπης για τον τόπο που τον γέννησε. Σας ευχαριστούμε για την ανθρωπιά σας, για τη λεβεδιά σας και τις συμβουλές σας. Και για όλα εκείνα τα σωστά που είπατε, αλλά και τα πράξατε. Σας ευχαριστούμε που μας διδάξατε να πέφτουμε, αλλά και να μπορούμε να ξανασηκωνόμαστε. Που μας διδάξατε να τιμούμε τις φιλίες μας, το λόγο μας, το χρέος μας και την ευθύνη μας. Καλό ταξίδι, κύριε Σταύρο. Σας αποχαιρετούμε με θαυμασμό και ευγνωμοσύνη. Δεν πήρες ένα μπουρδούλα να μην αφήσει τίποτα αρχείο.